Η έκθεση αντιμετωπίζει τις γυναίκες σαν ανεκμετάλλευτη δεξαμενή φθηνού εργατικού δυναμικού για την κάλυψη ελλείψεων στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο θέτει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τα σύγχρονα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών. Εξάλλου, οι ανάγκες των γυναικών, το δικαίωμα στη μητρότητα, στη σταθερή δουλειά, ξυλώνονται περαιτέρω με το νομοσχέδιο Έκτρωμα που υλοποιεί κοινούς στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγαλοεργοδοσίας για κατάργηση της 8-ωρης δουλειάς, διάλυση του σταθερού ημερήσιου χρόνου, δουλειά, Κυριακές και αργίες, απλήρωτες υπερορίες. Τα σύγχρονα επιστημονικά τεχνολογικά επιτεύγματα δημιουργούν τεράστιες δυνατότητες για τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων. Όμως η καπιταλιστική εκμετάλλευση, η πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστικών κομμάτων τα μετατρέπει σε δεσμά για άντρες και γυναίκες, σε εργαλείο αύξησης της εντατικοποίησης της εργασίας, διεύρυνση της δουλειάς λάστιχο με βάση την αντιδραστική κατεύθυνση της συμφιλίωσης επαγγελματικής προσωπικής ζωής, ενισχύοντας τον βαθμό εκμετάλλευση των εργαζομένων. Είναι σήμερα αναγκαίο γυναίκες και άντρες να μπουν μαζικά στον αγώνα για να ανατραπεί το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, η προηγούμενη αντεργατική νόμη ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ να δυναμώσει διεκδίκηση για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας 7 ώρο πενθήμερο και 35 ώρο.